Η Ντέση, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ήταν όμορφη κοπέλα που δεν περνούσε απαρατήρητη. Ήταν επίσης χαμηλών τόνων και βοηθούσε τη μητέρα της καθαρίζοντας γραφεία και σπίτια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επιβίωση της οικογένειας. Κάπως έτσι γνώρισε τον Χριστόδουλο Καλατζάκη, έναν πολύ γνωστό και εξαιρετικό επιστήμονα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Η γνωριμία τους έγινε στο ιατρείο που καθάριζε η μητέρα και η 38χρονη πήγαινε συχνά να τη βοηθήσει. Η όμορφη Ντέση δεν άρχισε να κεντρήσει το ενδιαφέρον του 62χρονου Καλατζάκη, ο οποίος είχε στην πλάτη του ήδη έναν διαλυμένο γάμο. Η γνωριμία τους πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε έρωτα και πριν περάσει πολύς καιρός η Ντέση ανακοίνωσε στο γιατρό ότι είναι έγκυος. Η είδηση της εγκυμοσύνης και η σκέψη του ερχομού ενός απογόνου που τόσο ποθούσε να αποκτήσει αλλά δεν κατάφερε μέχρι σήμερα έκανε τον 62χρονο γιατρό να πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Παρόλες τις αντιδράσεις των στενών του συγγενών, παντρεύτηκε αμέσως την Ντέση, ανοίγοντας της διάπλατα την πόρτα σε μια άνετη ζωή. Έτσι η ζωή της Ντέση άλλαξε. Τα χρήματα δεν αποτελούσαν πρόβλημα πλέον για αυτήν, που απέκτησε ό,τι είχε ονειρευτεί. Ωστόσο, ένα τυχαίο γεγονός θα γινόταν αφορμή να διαλυθεί αυτή η επιφανειακή ευτυχία της οικογένειας Καλατζάκη. Η Ντέση, παρά την παρεμυθένια ζωή που έκανε, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον εφηβικό της έρωτα με τον 37χρονο συμπατριώτη της Κραζιμίροφ, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα η σχέση τους να αναζωπηρωθεί. Προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες, ταξίδευε συχνά στην πατρίδα της, ώστε να βρίσκεται κοντά στον εραστή της, έχοντας μαζί της για κάλυψη το παιδί. Τον τελευταίο χρόνο όμως, ο Καλατζάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι έχει εραστεί, με αποτέλεσμα η σχέση τους να διαταραχτεί ανεπανόρθωτα και οι συχνοί τσακωμοί έφτασαν την κατάσταση στα άκρα, οδηγώντας το ζευγάρι σε διάσταση. Ο γιατρός άρχισε να σκέφτεται έντονα και να αναρωτιέται για την πατρότητα του παιδιού, έχοντας στο μυαλό του να του κάνει τεστ DNA, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο καθώς η μητέρα δεν άφηνε το παιδί ποτέ από κοντά της. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το συμβάν της απώλειας 30.000 ευρώ μέσα από το σπίτι και γι' αυτό το λόγο άρχισε να μην αφήνει σημαντικά χρηματικά ποσά στο σπίτι κάθε φορά που έπρεπε να απουσιάσει. Τον Οκτώβριο του 2018, ο γιατρός, όπως κάθε Σάββατο, ετοίμασε το αυτοκίνητο για να πάει στο ιατρείο του στο Μακρύ Γυαλό, όπου εξέταζε τους ασθενείς στην περιοχή Ιερά Πέτρας. Ένας γεροδεμένος, ορυσίβιος κριτικός, περπατούσε αργά μαζί με τους δύο συντρόφους του κυνηγούς, ανάμεσα στους θάμνους, αφοσιωμένος στην παρατήρηση για τυχόν θύραμα με την καραμπίνα σε ετοιμότητα. Ξαφνικά ακούνε έναν πυροβολισμό και αμέσως μετά τον ήχο της πρόσκρουσης ενός αυτοκινήτου. Φτάνοντας βιαστικοί στο άνοιγμα, οι κυνηγοί στα 500 μέτρα βλέπουν μία μαύρη Mercedes να έχει προσκρούσει στο πρανές και έναν αιμόφυρτο άντρα να προσπαθεί να βγει από μέσα της και να φωνάζει «Ρε παιδιά, ρε παιδιά». Την ώρα που κατάφερε να βγει, δέχτηκε ένα πυροβολισμό από πίσω και σε κλάσμα δευτερολέπτου έναν ακόμη και σωριάστηκε στην άσφαλτο. Εκείνος που μόλις είχε πυροβολήσει τον άντρα στη Mercedes άρχισε να τρέχει και χάθηκε μέσα στους θάμνους. Την ώρα που έφτασαν κοντά στον πεσμένο άντρα είδαν ξαφνικά ένα άσπρο αυτοκίνητο να φεύγει με ηλικιώδη ταχύτητα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο νεκρός πλέον άντρας που βρισκόταν ξαπλωμένος στην άσφαλτο ήταν ο 62χρονος γιατρός Χριστόδουλος Καλατζάκης. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά τους, βρήκαν στους θάμνους μία καραμπίνα, η οποία μάλλον χρησιμοποιήθηκε από το δράστη για να σκοτώσει τον γιατρό, αλλά και μία τσάντα. Σύμφωνα με την αυτοψία του κλιμακίου της ασφάλειας, έπεσαν συνολικά 4 πυροβολισμοί από την καραμπίνα, καθώς εκτός από το σώμα του άτυχου άνδρα υπήρχαν σημάδια από πυροβολισμό στο παρμπρίζ και στην πόρτα του αυτοκινήτου. Ο γιατρός πυροβολήθηκε με κυνηγητικό όπλο εν κινήσει. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δέχτηκε τις χαριστικές βολές που τον σκότωσαν. Οι αρχές, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας, καταλήγουν στο ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον καρδιολόγο αφού ήξεραν πως κάθε Σάββατο περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο.
δίνεται σήμα σε όλες τις μονάδες με μια γενική περιγραφή του δράστη αλλά και του αυτοκινήτου. Έξω από τη σιτία σε ένα μπλόκο οι άντρες της Ελλάς εντοπίζουν και σταματούν ένα λευκό γιοταχή στην περιοχή του αεροδρομίου. Μέσα ήταν ο Κραζιμίροφ Καρζεφ. Οι άντρες της ασφάλειας προσήγαγαν τον Βούλγαρο ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του γιατρού Χριστόδουλου Καλατζάκη. Έμειναν όμως έκπληκτοι όταν άκουσαν τον ύποπτο να δηλώνει ότι είναι συνάδελφός τους και υπηρετεί σε υπηρεσία της πατρίδος του. Η δεύτερη έκπληξη έρχεται όταν αποδεικνύεται ότι ο Βούλγαρος είχε φιλικές σχέσεις με τη νεαρή δεύτερη σύζυγο του θύματος, η οποία θα κληθεί να καταθέσει την ασφάλεια. Ο 37χρονος Βούλγαρος, μετά από πολύ ωραία κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, έσπασε και ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του, προσπαθώντας να αναλάβει αποκλειστικά όλη την ευθύνη, καλύπτοντας την ερωμένη του για την οποία ισχυριζόταν ότι δεν γνώριζε τίποτα. Κλιμάκιο της ασφάλειας μεταβαίνει για έρευνα στο σπίτι του γιατρού, όπου ανακαλύπτουν το κινητό τηλέφωνο της σύζυγου. Κατά τον έλεγχο της συσκευής βλέπουν το τελευταίο μήνυμα, το οποίο δεν είχε προλάβει να σβήσει από τη συσκευή και είχε παραλείπτει τον κατηγορούμενο. Το μήνυμα έγραφε «Φεύγει τώρα, είναι μόνος του στο αυτοκίνητο». Η 38χρονη Ντέση, η οποία είχε μεταφερθεί στο τμήμα για να δώσει κατάθεση, μόλις πληροφορήθηκε την ομολογία του Βούλγαρου, έσπασε και ομολόγησε ότι είχαν ερωτική σχέση από παλιά. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 37χρονο Βούλγαρο ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη χείρα δίωξη για συνέργεια στη δολοφονία. Στις 11 Οκτωβρίου 2017, ο κατηγορούμενος και η σύζυγος του θύματος οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Ο Κραζιμίροφ στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ο γιατρός είχε μάθει για τη σχέση τους και του είχε στείλει ένα απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Messenger. Σε αυτό απειλούσε τον ίδιο αλλά και το παιδί του που ζει στη Βουλγαρία. Ανέλαβε πλήρως την ευθύνη της δολοφονίας και υποστήριξε ότι η σύζυγος του γιατρού δεν είχε καμία σχέση με το φόνο. Αναφερόμενος στα μηνύματα που αντάλλαξε με την ερωμένη του, υποστήριξε ότι δεν είχαν σχέση με την ενέδρα, αλλά αφορούσαν τη σχέση τους. Στον αντίποδα, η Ντέση αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή της στο έγκλημα, ισχυριζόμενη ότι ο 37χρονος λειτουργήσε αυτοβούλος. Ο ανακριτής, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, έκρινε τους κατηγορούμενους προφυλακιστέους και μετά την απολογία τους οδηγήθηκαν στη φυλακή. Το Μάρτιο του 2018, ένας από τους δύο δικηγόρους της κατηγορούμενης χείρας, κάνοντας χρήση μιας ευεργετικής διάταξης, καταθέτει αίτηση αποφυλάκησης, την οποία ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θα κάνει δεκτό. Η 39χρονη χείρα αποφυλακίζεται και επιστρέφει στη σιτία κοντά στο παιδί της. Τότε ο πόλεμος ανάμεσα σε αυτήν και τους συγγενείς του γιατρού μένεται σε όλα τα επίπεδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μεγάλη περιουσία του θύματος πυροδότησε μία έντονη αντιπαράθεση που είχε αποδέχτη τη χείρα του γιατρού και το ανήλικο παιδί της, οι οποίοι ήταν και οι νόμιμοι κληρονόμοι. Το συγκεκριμένο γεγονός όμως δεν ήταν εύκολα αποδεχτό από την αδελφή του θύματος που πρόβαλε αξιώσεις στην περιουσία του θύματος. Κάλεσε μέσω δικηγόρου τη σύζυγο του γιατρού και το ανήλικο παιδί να προβούν στη διενέργεια τεστ DNA για να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος γιος είναι πράγματι το βιολογικό παιδί του δολοφονημένου καρδιολόγου. Και αυτό επειδή το ανήλικο παιδί αυτή τη στιγμή ήταν ο κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας που ουσιαστικά διαχειριζόταν η Βουλγάρα μέσω του παιδιού και επειδή επίσης ο δολοφονημένος γιατρός ήθελε και αυτός να γίνει τεστ πατρότητας. Η πλευρά της Βουλγάρας έστειλε εξώδικη απάντηση στους συγγενείς του θανόντος με την οποία συνενούσε στο να υποβληθεί το παιδί σε τεστ πατρότητας. Τον Οκτώβριο του 2018 θα δοθεί στο φως της δημοσιότητας το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA που είχε γίνει για την εξακρίβωση της πατρότητας του ανήλικου παιδιού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA καταρρύπτει πλέον κάθε αμφιβολία για την πατρότητα του εξάχρονου παιδιού. Επιβεβαιώνει αδιαμφισβήτητα ότι το εξάχρονο αγόρι είναι γνήσιο τέκνο του άτυχου γιατρού Χριστόδουλου Καλατζάκη. Γεγονός που θα βάλει τα φόπλακα στις φιλοδοξίες για τη διεκδίκηση της τεράστιας περιουσίας του γιατρού από την αδελφή του θύματος.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του γιατρού Χριστόδουλου Καλατζάκη, που έχασε τη ζωή τον Οκτώβριο του 2017, θα αναβιώσει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται η σύζυγος του γιατρού μαζί με τον εραστή της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η σύζυγος και χείρα πλέον για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Ο Βούλγαρος αστυνομικός, τυφλωμένος από το πάθος του για τη μοιραία Ντέση, πήρε πάνω του την αποκλειστική ευθύνη της δολοφονίας λέγοντας «Εκείνη δεν ήξερε τίποτα να την αφήσετε απ' έξω» και πρόσθεσε πως μόνος του σχεδίασε τη δολοφονία και πως δεν υπήρξε καμία συμμετοχή της γυναίκας. Από την πλευρά της, η χείρα του γιατρού αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ο εραστής της ήταν αμετακίνητος και αμετάπιστος στο σχέδιό του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε στα σοβαρά τα λεγόμενά του. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, στράφηκε κατά του εραστή της, τονίζοντας μάλιστα στο δικαστήριο ότι την απειλούσε και ανέβαζε φωτογραφίες τους στο Facebook για να την εκδικηθεί. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του, χαρακτηρίζοντάς τον ανισόρροπο. Κλείνοντας την απολογία της είπε «Δεν με ενδιαφέρει η περιουσία του άντρα μου. Αυτή ανήκει στο παιδί μας». Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 4 τα ξημερώματα, η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου θα ολοκληρωθεί. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή των ισοβίων στον 38χρονο Βούλγαρο αστυνομικό για το φόνο και στη σύζυγο του γιατρού ισόβια για ηθική αυτουργία χωρίς ελαφρυντικά. Η εκδίκαση της δίκης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο είχε προσδιοριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2020. Όμως λόγω της υγειονομικής κατάστασης που επικρατούσε και επικρατεί στη χώρα, η υπόθεση μέχρι σήμερα δεν έχει εκδικαστεί.